Ο Ανδρέας Χατζηδήμου διαβάζει «Το χτυπημένο γεράκι» του Ζαχαρία Παπαντονίου. Τα κοτόπουλα της κυρίας Λογάδη, μόλις ένιωσαν το γεράκι στα ύψη, έβγαλαν φοβερές κραυγές, ειδοποιώντας την κοινωνία και την εξουσία. Την φωνή των την αντιλάλησαν τα γειτονικά κοτόπουλα και τη δική των τα μακρινότερα, ώστε σ' όλην αυτήν την εξοχική περιοχή ακούστηκε ο θρήνος της κότας, απελπιστικός σαν εκείνον της γυναίκας. Ενόμιζες πως ήρθεν η συντέλεια του κόσμου. Ενώ όμως τα ορνήθια έκλαιγαν, το γεράκι στα ύψη εξακολουθούσεν ατάραχο το πέταγμά του. Ήταν βέβαιο πως ο νόμος του δυνατότερου δεν πρόκειται να καταργηθεί. Είχε ζυγιαστεί ακριβώς επάνω στον άσπρο αγαπημένον κόκορα της κυρίας Λογάδη. Όταν εκείνος έτριξε και τρύπωσε, το γεράκι έφερε τους κύκλους του επάνω από άλλη αυλή, ζητώντας το θύμα που του ανήκει. Ο ουρανός έλουζε το γαλήνιο πέταγμά του με το τρυφερότερο γαλάζιο φως και το ατάραχο σπαθί των φτερών του τόσο αρμονιζόταν με την θεία γαλήνη που είχε το στερέωμα, ώστε η φωνή της κότας ήταν ενοχλητικός θόρυβος μέσα σε τέτοια σιωπηλή συμφωνία. Η απελπιστική κραυγή έκαμε τον περιβολάρη να τρέξει με το δίκανό του έξω. Σημάδεψε το πουλί στον αέρα με το αλάθευτο μάτι του και το χτύπησε. Ήταν παλιός κοπευτής. Το γεράκι έπεσε, αλλά δεν πρόδωκε την ιστορία του. Έπεσεν ορμητικά με το ράμφος προς τη γη, όπως όταν ρίχνεται στο θύμα. Η μια φτερούγα του και η κοιλιά του ήταν βαμμένες στο αίμα. Ο περιβολάρης το σήκωσε και το πήγαινε στη κυρία Λογάδη, η οποία με τον τρόπον αυτόν βρήκε στην ακύμαντη ζωή της μια περιπέτεια. Πρώτη φορά έτυχε να αντικριστεί με ζώο άγριο και σπάνιο. Το παράδοξο τούτο την έκαμε να νιώσει, μετά το πρώτο ξάφνισμα, μεγάλη τρυφερότητα και της έφερε την περήφανη σκέψη να περιποιηθεί τον εχθρό της περιουσίας της για να τον κρατήσει στην ζωή. Έτρεξε και έφερε βάλσομο για την πληγή του. Ο περιβολάρης έσπρωξε το γεράκι μέσα σε ένα μεγάλο άδειο κλουβί πέρδικας. «Προσοχή!» φώναξε η κυρία όλη στοργή. «Μη το βασανίσεις!» Έκλεισαν το κλουβί. Το γεράκι έγερνε στο ένα πλευρό και έμενε ακίνητο. «Πώς θα υποφέρει, αλίμονο!» είπε, βάζοντας ελαφρά το χέρι της μέσα στο κλουβί. Καθώς όμως άπλωσε να το χαϊδέψει, το γεράκι γύρισε και της έδωκε ένα γερό τσίμπημα στο παχουλό δάχτυλο κοντά στο λαμπρό δαχτυλίδι του γάμου. Τρομαγμένη, έσυρε το χέρι της έξω. Σε λίγη ώρα που ξαναδοκίμασε το ίδιο, το πουλί γύρισε πάλι το ράμφος του και της έδειξε με την στάση του πως δεν θα επιτρέψει ούτε να το χαϊδέψουν, ούτε να το γιατρέψουν, ούτε να το αγγίξουν. Η τρυφερή λοιπόν αφοσίωσή της θα πήγαινε χαμένη. Είναι αντιπρόεδρος του γυναικείου φιλανθρωπικού σωματείου της πόλεως, ο Άγιος Παντελεήμων. Ευεργέτησε πολλούς. Γιατροκόμισε φτωχούς αρρώστους. Ξοδεύτηκε. Συμπόνεσε. Για πρώτη φορά είδε πληγωμένο να περιφρονεί το χάιδι και το βάλσαμο του άσπρου χεριού της. Έκλεισαν το κλουβί. Έριξαν από τα σύρματα τροφή, νερό και αφήκαν εκεί το γεράκι όλη τη νύχτα με την ιδέα πως το πρωί θα το βρουν ημερότερο. Το πρωί τα βρήκαν όλα όπως τα αφήκαν. Το γεράκι ήταν στην ίδια θέση. Η τροφή του στην ίδια. Από το νερό δεν έλειπε σταγόνα. Τίποτα δεν άγγιξε, τίποτα δεν χρωστούσε στους ανθρώπους. Κρατούσε μόνο τον θυμό και τη μοναξιά, ό,τι ήταν δικό του. Κάθε συμβιβασμό με τον εχθρό του τον αρνήθηκε και του πέταξε κατά πρόσωπο την επιοίκεια. Ακίνητο στην θέση του, έτσι όπως ήταν χτες, σφίγγοντας τον πόνο του για να μην πέσει στην τάξη εκείνων που παραπονιούνται και να μην τον λυπηθεί κανένας, διατηρούσε στα καθαρά στρογγυλά του μάτια και στην ατσάλινη δαγκάνα του το κυριαρχικό μεγαλείο των πουλιών που φέρνουν τον όλεθρο. Και ενώ κρατιόταν τέτοιο, έβγαινε από το σώμα του η μυρουδιά της πληγής που αρχίζει να σαπίζει.
γυρίζοντας το μεσημέρι από την φιλανθρωπική εταιρεία, η κυρία Λογάδη, απάντησε στον δρόμο τον αρχαιότερο δικαστή του πρωτοδικείου. Ο αρχαιότερος δικαστής, με πολλές ρητίδες, πολλές γνώσεις, μεγάλη γκρίνια και βαθύ έλεος προς αυτούς που καταδικάζει, πήγαινε τον τακτικό του περίπατο στην εξοχή για να συναντήσει τα σπουδαία πρόσωπα του τόπου, καθώς συνήθιζε να λέγει «δέντρα, λόφους και πέτρες». Από τη βεγγέρα της κυρίας Λογάδη απουσίαζε, προβάλλοντας με πολύ λεπτότητα για δικαιολογία τους φακέλους του και τις νευραλγίες του. Μιλούσε λίγο και απαντούσε συχνά, σαν κατάπληκτος, με το συνηθισμένο του «Α». «Δεν ξέρετε τι μου συνέβη χτες», του είπε η κυρία Λογάδη. «Έχω ένα ζωντανό γεράκι». «Α», έκαμε ο δικαστής. «Πληγωμένο όμως, είναι στο κλουβί, δεν θα ζήσει». «Α», ξανάκαμε ο δικαστής. «Δεν παίρνει τροφή, ούτε γιατρικά. Θέλει να ψοφήσει». «Α», τον πεσημιστή. «Δεν δέχεται τίποτε. Είμαι κατασκασμένη. Δεν μπορώ να του κάνω τίποτε». «Α, τίποτα δεν μπορείτε να του κάνετε. Μια φιλάνθρωπη κυρία». «Όχι δα». «Μα σας λέω που δεν δέχεται τίποτε. Τίποτε. Τι μπορώ να του κάνω». «Να το σκοτώσετε». «Μη μου το λέτε». «Τα δυνατά όντα, κυρία μου, αυτή την ευεργεσία περιμένουν από μας». «Και μου το λέτε. Πώς μπορώ να το κάνω». «Η ζάχαρη είναι για τα καναρίνια, κυρία μου. Η τουφεκιά είναι για τα δυνατά όντα. Μα πρώτη φορά γνωρίζεστε με δυνατά όντα. Συμβιβασμούς δεν έχουν αυτά. Ή νικούν ή πεθαίνουν». Την αποχαιρέτησε και πήγε να εξακολουθήσει την κούρα του. Από αυτήν τη στιγμή η φιλάνθρωπη κυρία έχασε την ησυχία της. Ακούγοντας τα λόγια του δικαστικού, θυμήθηκε τα μάτια του πουλιού που την κοίταζαν χωρίς ηκεσία. Και ενώ γύριζε στο σπίτι, δέχτηκε στον δρόμο απρόσκλητες επισκέψεις. Της ήρθαν στο νου μερικές κακολογίες εναντίον της. Παλιές κακολογίες. Δεν ήταν ούτε συκοφαντίες. Ήταν χαζολογήματα. Έπεφταν στο πρώτο φύσημα. Εγέλασεν όταν τ' άκουσε και τα λησμόνησε. Μα σήμερα ξαναήρθαν. Και δεν θα φύγουν. Είναι παράξενο πώς εργάζεται ο νους μας, τι βγάζει από τα βάθη του. Γιατί τα θυμάται. Άγνωστο ποιος και γιατί, είπε κάποτε πως η κυρία συμπαθεί περισσότερο από τους αρρώστους ένα νέο σύμβουλο του σωματείου. Και ένας άλλος είπε «Μα τάχα έκανε ποτέ εργασία στο σωματείο. Όλο θόρυβος είναι. Από το σωματείο κερδίζει». Εγέλασεν όταν τα λόγια έφτασαν στα αυτιά της. Ήξερε λίγο από τον κόσμο. Είναι γνωστό πως έχει δώσει από την τσέπη της, από την τσέπη του αντρός της, μεγάλα ποσά και πως συμφέροντα προσωπικά δεν έχει σε αυτόν τον κόσμο, τουλάχιστον, ίσως να έχει τέτοια στη μέλουσα ζωή, επειδή στο άστρο που θα πήγαινε με τα θάνατον, ελπίζει αλήθεια να εισπράξει η ψυχή της τους τόκους αυτών των κεφαλαίων. Μ' όλα τα αυτά, θυμάμενη τώρα τις χαζολογίες που υπόθηκαν, δαγκώθηκε ως τα βάθη της ψυχής της. Σταμάτησε. Άλλαξε δρόμο. Έτσι της ήρθε να τρέξει, να ψάξει αυτή τη στιγμή, να μάθει τον άγνωστο δηλητηριαστή, να του πετάξει στα μούτρα το έργο της. Την σπατάλη της, τις ζημιές της, την υπόλοιψή της, την καταφρόνια της. Να κλείσει το σπίτι της, να πάψει κάθε επαφή με την κοινωνία. Αδύνατο να αναγνωρίσει τον εαυτό της σήμερα. «Τι έχω», συλλογίζεται. «Πώς, δεν είναι αυτή η πιο ευτυχισμένη κυρία της επαρχίας, η παντρεμένη με τον πλουσιότερο δερματέμπορο του νομού, με τις ωραίες μπηγόνιας, με το ιδιαίτερο στασίδι στην εκκλησία, με τις δωρεές στο σχολείο των θηλαίων, με το γοργό αμαξάκι που πηγαίνει στα κτήματα. Δεν είναι η κοσμική κυρία που μέσα στο ανοιχτό σαλόνι της οι υπάλληλοι του τόπου εσκότωσαν το τέρας της επαρχιακής νύχτας παίζοντας τα ενάρετα παιχνίδια του δαχτυλιδιού και της μπερλίνας». «Τι έχω», συλλογίστηκε και τράβηξε πάλι προς το σπίτι. Μα ο πειρασμός την έκαμε να περάσει εμπρός από το κοσμικό ζαχαροπλαστείο. Και τότε άλλες επισκέψεις, άλλες σκιές, άλλα δαγκώματα της ήρθαν στο μυστήριο τούτο που λέγεται ψυχή και ανταποκρίνεται με όλα τα ψυχα. Συλλογίστηκε αμέσως το μεγάλο καταΐφι που παίρνουν μετά τον περίπατο εδώ οι κοσμικές κυρίες του τόπου, ένα τέταρτο πρώτου φαγητού.
και την ατελείωτη κακολογία που ακολουθεί το μάσημά του. Θυμήθηκε πως κουρκουσουρεύουν όχι από κακία, μα από απραξία, ότι δεν είναι δικό των και δεν γίνεται παιχνίδι των. Μορφές, ψυχές, ιδιοσυγκρασίες, αγάπες, ό,τι είναι έργο του Θεού και της μοίρας, ό,τι δεν είναι ασήμαντο. Και μέσα σε αυτά κουτσομπολεύουν τη βεγγέρα της, όπου ήταν καλεσμένες, το φόρεμά της, την κόρη της, την φιλανθρωπία της, τον άντρα της, τα σερβίτσια της, ενώ αυτή τη στιγμή, αν μπει μέσα η ίδια, σηκώνονται και την αγκαλιάζουν με περιπάθεια. Στη στιγμή γνωρίστηκε και με την κοινωνία, με τη ματαιότητα, με το μηδέν. Τότε γύρισε και είδε την πόλη απελπιστικά μικρή. Ξανακοίταξε την πλατεία με τα αναποδογυρισμένα αναλόγια της βραχνής φιλαρμονικής, τις στέγες, το τοπίο. Ένιωσε τον καιρό ατελείωτο. Και της φάνηκε πως όλα τα μίση, όσα έπνιξε τόσων καιρών στα χριστιανικά της βάθη, ήταν μέσα της. Δεν έσβησαν. Θέλουν να ζήσουν. Είναι αίμα από το αίμα της, ψυχή από την ψυχή της. Συναλλάγματα σιωπηλά μα αθάνατα, σαν εκείνα των καλών τοκιστών, σήμερα διαμαρτυρήθηκαν. Το γεράκι, τα μάτια του, πάντα την κοιτάζουν. Α, πόσο δύσκολη είναι η αγαθότητα, πόσο αδύνατη η αγάπη. Και αυτή που την κυρίευε πάντα ο φόβος να μην πεθάνει και ανησυχούσε για την τύχη της στην άλλη ζωή, πήρε δρόμο τώρα δά προς τις αφιβολίες. Και ρωτά τον εαυτό της. Δεν είναι ωραιότερο να πετάξει ο άνθρωπος με οργή την ζωή του, σαν το γεράκι, αντί να ζητιανεύει την υπόλοιψη των άλλων και να μην την βρίσκει? Συλλογίστηκε τα κυπαρίσια του κημητηρίου. Τα ξέρει ένα προς ένα, ορθά και πυκνά. Είδε τον τάφο της μετά χρόνια. 3 γράμματα βαστούν από την επιγραφή. Χορτάριασε. Όλα λησμονημένα. Μια ακρίδα χτύπησε εκεί και πέταξε. Ο ήλιος, ο ίδιος ο ήλιος που τα είδαν όλα και θα τα ειδεί όλα, φέγγει σε αυτή την καταστροφή, όπως και στις χαρές. Λίγη κακογλωσιά και έπειτα λύθη. Α, γιατί να γίνει αγνώριστη σήμερα? Αντί να προχωρήσει προς το σπίτι, πήγε στο επισκόπου. «Σεβασμιότατε, η κυρία Λογάδη εδώ, για το σωματείο θα άρχεστε. Όχι, δέσποτα. Τότε, δεν ξέρω, κάτι θα σας ρωτήσω, μα είναι χριστιανικό, δεν ξέρω πώς να τα πω, έχω κάποτε απορίες. Πρέπει, σεβασμιότατε, να συγχωρούμε τους εχθρούς μας, όλους τους εχθρούς μας». «Απορείτε», είπε ο επίσκοπος. «Να σας απαντήσω. Το καλό αξίζει να μας απασχολεί. Το κακό όχι. Το κακό δεν είναι τίποτε. Και το μεγαλύτερο κακό δεν υπάρχει. Είναι το κακό. Το κακό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Και ένας σκορπιός. Και μια γάτα και μια πέτρα. Λοιπόν, δεν έχει ποτέ σημασία. Και εκείνο που δεν έχει σημασία δεν το προσέχει κανείς. Και τους εχθρούς μας που καταβάλουν προσπάθεια για να κάνουν τόσο ασήμαντο πράγμα, δεν είναι δυνατό να τους πάρουμε στα σοβαρά. Επομένως, από οίκτο τους αγαπούμε. Ιδού, τα άλλα θα τα πω στο κήρυγμά μου της Πέμπτης. Συμφωνείτε? Δεν φαίνεστε να συμφωνείτε. Μα τι έχετε? Μη με παρεξηγήσετε. Σας ευχαριστώ», είπε και του φίλησε το χέρι. Όταν βγήκεν έξω, πήγαινε κάπως αισιόδοξη. Άρχισε να μετανιώνει για την αλόκοτη μεταβολή της. Άλλωστε, έλπιζε. Περίμενε πως κάτι αλλιώτικο θα βρει, όταν φτάσει. Περίμενε πως ο χαλαστής της χριστιανικής της ψυχολογίας, το γεράκι, θα δεχόταν να ημερώσει και να χαϊδεύεται, ώστε η τάξη των πραγμάτων να μην αλλάξει στο παραμικρό. Γελάστηκε. Ένα καλό ζώο θα χαλάσει τους άλλους. Μα δεν θα προδώσει την ράτσα του. Κι έτσι έγινε. Φτάνοντας η φιλάνθρωπη κυρία στο σπίτι, ρώτησε να παίξω τον περιβολάρη. «Πώς είναι?» «Το ίδιο». Πλησίασε. Το γεράκι την κοίταζε πάντα με τις δυο καταστρόγγυλες χάντρες των ματιών του. Ματωμένο, οργισμένο, νηστικό και ακίνητο.
Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε!